Γιατί δεν παίζει ο Ζέκα στην Τούμπα. Χτύπησε στο 88 και 10 δευτερόλεπτο. Απίστευτο. Ναι. Και κατά 95% δεν παίζει. Μεγάλη απώλεια. Ναι. Τεράστια απώλεια, βέβαια. Είναι μεγάλη απώλεια. Και φυσικά, όπως κράξαμε, τον Ίβιτς, γιατί δεν έκανε rotation στο παιχνίδι με τον, Παναθηναϊκό στην Τούμπα και έφαγε δύο. Και είχε τον Τζίμι Ροτ, είχε τον έξω τον Τζίμι, μέσα τον Τζίμι Ροτ που τραυματίστηκε. Δεν πήρε τον Γκάτσε. Είχε προβλήματα στο ανέβα κατέβα ο Σάκοφ, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ ικανός αλλά αργός. Δεν μπορεί να παίζει 2-90 λεπτά. Έτσι λοιπόν θα πούμε και τον άλλον, ρε φίλε το Ζέκα, τι τον ήθελε σε 90 λεπτά, ας πούμε. Τι τον ήθελε σε 90 λεπτά. Τι ήθελε στον Μπέρκερ 90 λεπτά, στο μάτς με τον Ατρόμητο, να κερδίσει τον Ατρόμητο. Τι ήθελε, ξέρω εγώ, τον Εμποκού, τι ήθελε τον Κλωναρίδη. Έπαιξε με τους βασικούς λοιπόν, φούλαρε, κέρδισε τον Πανιόνιο και τρώει και, τον Ζέκα. Είναι ευθύνη του Ζουνίδη, όπως ήταν ευθύνη, συγγνώμη, του, θα βλέπω κόκκινο σου θα γελάει, ευθύνη του Ίβιτς στην Τούμπα που φούλαρε και πήγε πολύ κουρασμένος και πολύ ντεφορμέ, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κόφτη άλλον δεν έχει εξάρι. Θα αναγκαστεί να παίξει με τον Κουτρουμπί εξάρι και εκεί ο ΠΑΟΚ πρέπει να κλείνει χαμηλά προς τα μέσα. Χαμηλά προς τα μέσα. Είναι μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάρει ανατροπή στα πρώτα λεπτά. Γιατί αν δεν κάνει ο ΠΑΟΚ γκολ στα πρώτα λεπτά με τον Παναθηναϊκό, όσο περνάει ο χρόνος θα αποβαίνει εις βάρος του. Τόσο από το άγχος, γιατί είναι πιο ντεφορμέ ομάδα από τον Παναθηναϊκό και θα αφήνει περισσότερους χώρους σε μεγάλα ρίσκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, η τετράδα του είναι πιο φορμαρισμένη μπροστά. Το πρόβλημα του είναι τα χαφ, είτε έπαιζε ο Ζέκα είτε δεν έπαιζε ο Ζέκα. Τώρα με αυτό το πράγμα το κέντρο του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ ενισχυμένο και εγώ θα έπαιζα και με δύο εξάρια. Γιατί από Δευτέρα στο ραδιόφωνο με έξω το Ζέκα, δύο εξάρια εγώ. Δύο εξάρια εγώ. Και Τζίμι Ροτ και Κάτσε στην αρχή του παιχνιδιού. Γιατί δύο εξάρια? Για να κλέψω στα πρώτα 25 λεπτά ψηλά τις μπάλες και να κερδίσω με pressing ψηλά ένα γκολ τουλάχιστον στο πρώτο 30 λεπτό. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο με ένα 0, το φτιάχνω αλλιώς το θέμα. Σίγουρα τώρα χωρίς 10, με δύο κόφτες στα πρώτα 30 λεπτά. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το κύπελλο, ρε Κώστα. Θέλω να μου πεις, ας πούμε, τι κρίνεις ότι πρέπει να γίνει. Ρώτα τον Μελάτο το ότι ο πρωτάθλημα το θέλει αυτό στα χαρτιά. Ρώτα τον. Δεν ασχολούμαι με οπαδούς του Ολυμπιακού. Αυτό είναι. Τι θες, δε φίλε, να σου πω. Να μου πεις, φίλε, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ μπάς να περάσει. Είναι πολύ ζόρικο το αποτέλεσμα. Τραμπούκο. Τραμπούκο, Αγωνιστικό τραμπούκο. Τραμπούκο στα αποδυτήρια. Λουκούνια. Τι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Πλατανιά. Πάψε, ρε, να στήσει σωστά την ομάδα, πάρει το παιδί μου στο γήπεδο. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει. Να στήσει ορθολογικά την ομάδα. Έχεις τρεις φορές καλύτερη ομάδα. Το μυστικό. Από όλους αυτούς μαζί. Το μυστικό είναι. Να του φας το κέντρο. Αυτό. Έτσι. Εάν του φας το κέντρο, το λάθος του Ίβιτς θα είναι αν βάλει επιθετικογενείς παίκτες μόνο. Για μένα το κέντρο πρέπει να πάρθει με κόφτες. Κατάλαβα. Είναι το μυστικό του παιχνιδιού αυτού. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κόψει ψηλά την μπάλα. Γιατί εάν παίξει με επιθετικογενείς από την αρχή κέντρο, θα χάσει την μπάλα και θα βρεθεί προεκπλήξεων σε χώρο μεγάλο. Και αν του κάτσει ένα γκολ σε χώρο μεγάλο, αντίο τη ζωή. Βάψαμε, τη βάψαμε. Εγώ θα ξεκίναγα με πολύ πιο αμυντικογενές κέντρο. Όχι για να κάτσω πίσω, για να κάνω την άμυνά μου στο κέντρο του γηπέδου, όχι ψηλά, και να φύγω σε μικρό χώρο. Ο ΠΑΟΚ έχει τριπλέρ, έχει διεισδυτικούς, έχει κοντζίδες, έχει. Το όλο το σκηνικό είναι πώς θα στήσει, με τι παίκτες θα στήσει το κέντρο, τον άξονα, και πόσο κοντά θα είναι η τετράδα, η μία γραμμή με την άλλη. Αυτό είναι το μυστικό. Και το μείον του Παναθηναϊκού είναι ο Ζέκα, οπωσδήποτε, ο Λέτο όχι. Ο Ζέκα είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει καθαρό αιμο εξάρι ο Παναθηναϊκός για να παίξει εκεί πέρα στο χώρο του κέντρου. Εάν του το φας το κέντρο, έχεις ελπίδες. Πώς έλεγε η Άτζη Σαμίου, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Έτσι. Ναι, κοίταξε, ας μείνουν 6 και 3. Έτσι, ναι. Εντάξει, τώρα. Έτσι για το Μελισσαρέτη, τι το συμβαίνει. Ρε Κωστή, μη σε διακόπτει ο Πάδος, παιδιά. Δεν παρακαλώ. Εγώ πήρα ένα που ξέρεις από μπάντα. Σε παρακαλώ. Πάμε επόμενη, ναι. Έλα, Κώστας Παοξής. Κώστας Παοξής. Κορδελιό είναι αυτό, σίγουρα. Ναι, ναι. Σε έπιασα εγώ. Δεν μου λέγε Τζόρνταν.
Έλα. Γιατί ο Μαλάτος σε λέει Γκρίτσμαν? Πώς? Γιατί σε λέει ο Μαλάτος Γκρίτσμαν? Τι να κάνω εγώ τώρα, τι να κάνω, να απαντήσω εγώ γιατί... Τι να κάνεις, να πάρεις τον Γκρίτσμαν και του βάλεις τον κόλλο, τι να κάνεις? Άνα χάθεις μπλάκα. Ο άνθρωπος δεν έχει παιδεία. Καθί. Είναι αμόρφωτος ο Μαλάτος. Ναι, είμαι αμόρφωτος. Ο άλλος λέει να του βάλεις στον κόλο την γλίτσα, ο άλλος λέει αυτόν αμόρφωτο. Το παιδί από το Κορδελιό είχε μεγάλη. Στο Δελαζάλε με τους Φρέρα έκανε γαλλικά. Ο άλλος με πιάνο και εξυφασκή από το Φοντενεμπλό. Κάνει το μορφωμένο ο αμόρφωτος τώρα, καταλάβατε. Φαινότανε τι κάβρες παουτσίλε. Ωραίος δεξιός. Θέλει να μιλήσει σαν στοιχείο. Εδώ κάνουμε κουμπί και εσύ με σκομπολόι ρε τσομπάνε. Καλά κάνω ρε. Για παραπάνω είσαι. Άσε μας ίσκους χριστιανοί. Σκοτάδι από μπάλα. Άντε να τελειώνουμε γιατί τώρα του χρόνου θα τα πούμε. Εγώ είμαι ο καθηγητής, χαίρετε. Καλημέρα, ναι.